λέτε ότι είναι πολύ χειρότερη η κατάσταση από αυτή που παρουσιάζεται. Ναι. Εμείς καταρχήν λέμε ότι η υποκρισία δεν έχει να κάνει γενικά ότι είναι πολλά τα κρούσματα. Η ανησυχία μας και η υποκρισία έχει να κάνει με το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε εικόνα καθαρή για το κατά μεγάλο ποσοστό ασυμπτωματικό αριθμό παιδιών, μαθητών, που είναι στα σχολεία και κυκλοφορούν τα παιδιά, αφού δεν έχουν συμπτώματα, κάνουν τις δραστηριότητες τους και από τη στιγμή που δεν πραγματοποιούνται τεστ, πώς μπορούμε να μιλάμε ουσιαστικά όμως, και όχι στα λόγια, για ασφαλή λειτουργία των σχολείων. Ένα το κρατούμενο. Ένα δεύτερο. Αυτή τη στιγμή έχουν κλείσει όχι 349 σχολεία όπως είναι η απόφαση, όπως δείχνει κάθε μέρα το Υπουργείο Παιδείας και σήμερα δίνει 349 σχολεία και τμήματα σε αναστολή, αλλά πρέπει να τα δούμε αθροιστικά. Πρέπει να δούμε δηλαδή από τότε που ξεκινήσαμε. Έχουμε ένα μισή μήνα που έχουμε ξεκινήσει, πόσα έχουν κλείσει συνολικά. Κλείνουν, ανοίγουν προφανώς. Ένα ερωτηματικό φυσικά έχει να κάνει με το τι κάνουν οι οικογένειες και τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία και τα τμήματα που κλείνουν, που αφήνονται κυριολεκτικά στο έλεος του Θεού, να το πω έτσι. Εννοείται για τα τεστ. Για τα τεστ. Ναι. Κλείνει το σχολείο του γιού μου, να το πω έτσι. Ναι. Τι θα κάνουμε. Κλείνει το τμήμα. Ο γιος μου δεν ξέρουμε αν έχει ή δεν έχει. Σωστά. Πρέπει να γίνει αυτή. Δεν πρέπει να γίνει τεστ. Δεν είναι δημόσιο και δωρεάν λοιπόν. Άρα 70 και 80 ευρώ για να έχεις μια ασφάλεια στο θέμα της απάντησης, αν είναι θετικός ή είναι αρνητικός. 70 λοιπόν, και 80 λέτε μόνο για το παιδί, γιατί πρέπει και η οικογένεια φαντάζομαι. Άρα λοιπόν βλέπετε πόσο πάει αυτό το πράγμα. Στις συνθήκες δηλαδή που υπάρχει αναδουλειά, που υπάρχει απληρωσιά, που υπάρχει ανεργία, που τα προβλήματα οξύνονται, εντείνονται. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ κρίσιμο αυτό το ζήτημα των μαζικών επαναλαμβανόμενων τεστ και στα σχολεία. Η ανακοίνωση που βγάλαμε επί το πλείστον δίνει βάρος σε αυτές ακριβώς τις περιπτώσεις που κλείνουν σχολεία και τμήματα και στα σχολεία και τα τμήματα των περιοχών που βρίσκονται στο επίπεδο 4. Δεν είναι μια γενική ανακοίνωση. Mm-hmm. Φυσικά έχει μια εμβέλεια πανελλαδική γιατί ο προβληματισμός και η ανησυχία υπάρχει. Αλλά ειδικά για αυτά τα σχολεία, ειδικά για αυτά τα τμήματα, ειδικά για αυτές τις περιοχές που σήμερα είναι 2-3 στο επίπεδο 4, αύριο μεθαύριο μπορεί να μεγαλώσουν και τα σχολεία λειτουργούν κανονικά σε αυτές τις περιοχές ως γνωστόν. Και το επιπλέον μέτρο που έχει πάρει τώρα η κυβέρνηση είναι μάσκα και στο διάλειμμα. Ωραία. Στο διατάφτα, δηλαδή τα σχολεία που βρίσκονται σε περιοχές σε επίπεδο 4, πραγματικά προκαλεί σοβαρά ερωτηματικά το γεγονός ότι ούτε μισό, όχι ένα, ούτε μισό μέτρο παραπέρα δεν έχει υλοποιηθεί, δεν έχει προχωρήσει, δεν έχει δημοσιευτεί για αυτές τις περιπτώσεις, για αυτά τα σχολεία. Άρα υπάρχει προφανώς μια διαβάθμιση. Τι λέτε για αυτά τα σχολεία που βρίσκονται στο επίπεδο 4 ή ακόμα και στο επίπεδο 3. Λοιπόν, άμεσα και δωρεάν τεστ COVID στα σχολεία για εκπαιδευτικούς και μαθητές. Ουσιαστικά μέτρα για την χνηλάτιση. Κοιτάξτε τώρα, αυτό είναι ένα ανέκδοτο. Και επειδή είναι κρίσιμες στιγμές, είναι τραγωδία. Δηλαδή, ποιος είναι ο υπεύθυνος COVID σε κάθε σχολείο? Ένας εκπαιδευτικός που αμφιβάλλω πάρα πολύ και δεν είναι μόνο η δική μου αίσθηση, αλλά και από την εικόνα που έρχεται και από τις φωνές των εκπαιδευτικών, μπορεί να είναι ο διευθυντής που έχει να διαχειριστεί 1000 προβλήματα πριν την πανδημία. Δεν σας λέω μέσα στις συνθήκες πανδημίας. Με πρωτόκολλα του ΕΟΔΗ που πάρα πολλές φορές έχουν αμφισημείες, είναι πολύ προβληματικά. Είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να το κρατήσουμε αυτό. Λείπει ένα παιδί τη μία μέρα από το σχολείο, τι θα γίνει, αν θα φέρει χαρτί γιατρού, αν δεν θα φέρει χαρτί γιατρού. Το παιδί αυτό μπορεί να μην ξύπνησε καλά, μπορεί να είναι ένα κορίτσι στην προεφηβεία και να έχει τα γνωστά θέματα λόγω της γυναικείας φύσης και πρέπει να φέρει χαρτί γιατρού γι' αυτό. Ναι. Είναι ζητήματα τα οποία δεν έχουν ξεκαθαριστεί και από τον ΕΟΔΗ και αυτό όμως, επειδή ξέρετε, θα πάρει τηλέφωνο ένας γονιός στον ΕΟΔΗ, θα το πιάσει το τηλέφωνο, θα του πούνε κάτι, ποιος θα το διαχειριστεί, ο εκπαιδευτικός και ο διευθυντής. Αυτά είναι σοβαρά λοιπόν ζητήματα όσον αφορά και τα ζητήματα της ιχνηλάτησης αλλά και τα ζητήματα των πρωτοκόλων. Ναι. Δεύτερον, έχουν κλείσει όπως είπαμε πάρα πολλά σχολεία μέχρι τώρα και είμαστε σε μια συνεχόμενη αύξηση. Τι γίνεται με τα παιδιά αυτά που μένουν σπίτι και σε συνθήκες καραντίνας? Κάνουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση? Κάνουν. Έχουν την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή?
με ένα λάπτοπ ή με ένα τάμπλετ που να υπάρχει μια οικογένεια που μπορεί να υπάρχει και τηλεργασία με αδύναμα σήματα πάρα πολλές φορές. Υπάρχει επιπλέον προσωπικό για να δουλέψει αυτές τις, να δουλέψει αυτές τις ανάγκες. Μας έρχονται ήδη παραδείγματα από διάφορες περιοχές και δήμους της χώρας όπου τα παιδιά στο ίδιο τμήμα σπάνε 3 και 4 φορές το τμήμα των 25 ατόμων σε συνθήκες τηλεεκπαίδευσης και παρακολουθούν διαφορετικούς εκπαιδευτικούς πάνω στο ίδιο μάθημα. Γιατί δεν μπορεί να λυθεί το θέμα με επιπλέον προσωπικό και χωρίζονται με βάση τους ήδη υπάρχοντες. Άρα λοιπόν είναι και αυτό ένα σοβαρό ζήτημα. Τρίτο ζήτημα είναι το θέμα των απολυμάνσεων. Στο σύνολο του σχολικού χώρου, ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις, γίνονται κάθε μέρα. Γίνονται, μιλάω στις περιπτώσεις που κλείνουν. Ναι, βέβαια. Κλείνει ένα τμήμα, γίνονται σε αυτό όλο το που σχολείο. Μαθαίνουμε βέβαια από τους Δήμους είναι ότι υπάρχει και επάρκεια απολυμαντικών, γίνονται οι απολυμάνσεις όπου χρειάζεται. Ναι, κοιτάξτε, είναι ένα ερωτηματικό εάν γίνονται σε όλο το σχολείο που κλείνει ή μόνο στα τμήματα κτλ. Ναι. Είναι ένα άλλο ζήτημα πολύ μεγάλο, το θέμα της καθαριότητας. Μπορεί να βγαίνει το Υπουργείο Εσωτερικών και να λέει, να πανηγυρίζει ότι μεγαλώσαμε τον αριθμό του προσωπικού καθαριότητας, αλλά η κατάσταση, αν σκεφτούμε μόνο το εξής, για να μην λέμε θεωρίες. Όταν ξεκινήσαμε τον Μάιο, πρώτα η δευτεροβάθμια και μετά η πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αν θυμάται καλά κάποιος, λέγαμε ότι το πρωτόκολλο όσον αφορά την καθαριότητα στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι συγκεκριμένο. Σε κάθε διάλειμμα θα μπαίνει η καθαρίστρια, θα μπαίνει το προσωπικό καθαριότητας και θα καθαρίζει τη θρανία κτλ. Κτλ. Ποια άνεση υπήρχε τότε? Υπήρχε η άνεση ότι τα σχολεία της πρωτοβάθμιας, τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία ακόμα δεν είχαν ανοίξει και ένα μεγάλο τμήμα αυτού του προσωπικού ήταν στα γυμνάσια και τα λύκεια. Και φυσικά δεν χρειάζεται να θυμίσουμε ότι το Μάιο και τον Ιούνιο δεν είχαμε τα κρούσματα που είχαμε τώρα. Ναι, λέτε δεν ότι αυτό δηλαδή είναι ανέφικτο. Και τώρα αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ναι. Και μιλάμε για δεκαπλάσια και βάλε κρούσματα καθημερινά. Τι έχει αλλάξει λοιπόν? Αυτό που έχει αλλάξει, μάλλον αυτό που επιβεβαιώνεται, είναι ότι με αυτούς που έχουμε θα πορευτούμε. Αντί δηλαδή να υπάρχει σοβαρή κρατική επιχορήγηση σε όλο αυτό το κομμάτι που λέγεται εκπαίδευση και λειτουργία, ασφαλή λειτουργία των σχολείων, αντί να μιλάμε με αυτούς τους όρους, μιλάμε με όρους μπαλωμάτων και με το σταγονόμετρο. Τόσο όσο επιτρέπουν αυτά τα οικονομικά του κράτους, τα οποία ο μεγάλος του όγκος πάει για άλλα ζητήματα. Πάει για φοροαπαλλαγές μεγάλων επιχείρησεων, πάει για ζητήματα εξοπλισμών για το ΝΑΤΟ που καμία σχέση δεν έχουν με την αμυντική θεωράκιση της χώρας κτλ. Χρήσιμη η παρέμβαση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος με αυτή τη δέσμη μέτρων, όπως και των υπολείπων κομμάτων, αρκεί όλα αυτά κάποια στιγμή να τακτοποιηθούν και μάλιστα όχι κάποια στιγμή περιμένοντας να πάμε πολλές περισσότερες περιοχές σε επίπεδο 4. Κύριε Ιωαννίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε εσάς.